Τέλεια. Γεια σας. Ευχαριστούμε που είσαστε όλοι εδώ σήμερα. Πρέπει να πω ότι είναι ένα από τα πιο πολυπληθή webinars που έχουμε κάνει το τελευταίο καιρό. Φαίνεται ότι το θέμα είναι πιασάρικο και απασχολεί πολύ κόσμο. Οπότε είναι πολύ, πολύ ωραίο και για μας που θα κάνουμε την παρουσίαση να ξέρουμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο έχει ενδιαφέρον. Να ξεκινήσω λέγοντας δύο πράγματα για τη θεματολογία τη σημερινή. Θα μιλήσουμε για θέματα λογιστικά και φοροτεχνικά που αφορούν τη βραχυχρόνια μίσθωση. Θα πούμε με ποιο τρόπο η Hoska μπορεί να βοηθήσει τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές να περνάνε αυτόματα τις κρατήσεις τους στο Μητρό και για όσους έχουν υποχρέωση έκδοσης τιμολογίων ή αποδείξεων και άλλων παραστατικών, πώς μπορούν να το κάνουν αυτόματα αυτό με την συνεργασία που έχουμε με την Octgen, για την οποία θα σας πει περισσότερα και ο Βαγγέλης ο Γράσος σε λίγο που έχουμε μαζί μας σήμερα. Στο πάνελ θα είμαι σήμερα εγώ, Αλέξανδρος Καραβίτης, συνιδρυτής της Hoskab, ο Βαγγέλης ο Γράσος από την Octgen, ο CEO της Octgen, ο οποίος θα μας πει περισσότερα πράγματα για τι μπορεί να προσφέρει η Octgen στους ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων και όχι μόνο, κάνουν πολύ περισσότερα πράγματα. Ο Αγαμέμνονος Σταυρόπουλος, latest addition, guest star, καταφέραμε μόλις σήμερα να αποσπάσουμε το OK για τη συμμετοχή του, είναι ένας από τους πιο καταρτισμένους φοροτεχνικούς στην Ελλάδα σε θέματα που αφορούν τη βραχυχρόνια μίσθωση και όχι μόνο, έτσι, αλλά ειδικά για τη βραχυχρόνια δεν θα βρείτε ανθρώπους που έχουν τις γνώσεις που έχει ο Αγαμέμνονας εύκολα. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει και πολλά άρθρα και συμμετοχές σε πολλά σεμινάρια κτλ. Και σε συνέδρια, οπότε μπορεί στην πορεία να μας βοηθήσει πολύ στις ερωτήσεις σας. Έχω ξεχάσει κάποιον? Όχι, αυτοί θα είμαστε. Τώρα, πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα λίγο στο chat να μας γράψετε αν είσαστε ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ακινήτων, πόσα ακίνητα διαχειρίζεστε και σε ποια περιοχή. Αυτό θα μας βοηθήσει λίγο να μπούμε στο κλίμα, να καταλάβουμε δηλαδή το audience το σημερινό περίπου ποιο είναι η σύνθεσή του, τα demographics του audience. Ο Αγαμέμνονας λέει ότι δεν μας ακούει, αλλά επειδή απάντησε η Βίλμα στην ερώτηση, υποθέτω ότι μόνο ο Αγαμέμνονας δεν μας ακούει. Μαρία, μα θέλεις πάρε τηλέφωνο τον Αγαμέμνονα, μήπως μπορείς να τον βοηθήσεις τηλεφωνικά. Έχουμε λοιπόν η Βίλμα, διαχειριστής με 10 ακίνητα με σημεία. Ο Δημήτρης Ρακόπουλος, γεια σου Δημήτρη, αγαπητός φίλος. Με ένα ακίνητο στη Σύρο. Ο Νικόλας με 10 στην Κέρκυρα. Ο Νίκος με 40 Χαλκιδική. Ο Ρίζος Τηλιανός με ένα στην Κύθνο. Θανοπούλου Νίκολη, είμαστε ιδιοκτήτες διαχειριστές 6 στην Αθήνα. 10 ακίνητα αποκλειστικά και άλλων στη Σκιάθο. Αθήνα Κέντρο 20. Εγάλεο 1. Ιδιοκτήτης με 7 στην Στυράκη. 25 στη Μάνη. Όλη μέρα μπορώ να τα διαβάζω. Χαμός γίνεται. 8 στην Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα. Ρέθυνο 15. 53 διαχειριστής και ιδιοκτήτης ο Θωμάς. Γεια σου Θωμά. Σάξ Πορίξ 30 στην Πάρο. 7 στο Κουκάκι ο Βαγγέλης. Γεια σου Βαγγέλη. 9 στη Σύρο. Τρίκαλα βλέπω εδώ. Σκιάθο, Χανιά, Κρήτη, Σέρες, Λαμία, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Κέρκυρα, Σκιάθο, πάλι, Μύκονο, βλέπω, Λευκάδα, Ρόδο. Ωραία. Νομίζω ότι είναι πολύ diverse το audience. Βαγγέλη, τι λες? Έχουμε και από όλη την Ελλάδα και έχουμε και από όλων των ειδών τα επίπεδα και τα μεγέθη, το οποίο είναι πολύ καλό. Λοιπόν, να ευχαριστώ καταρχάς και τη Μαρία, τη Φιλιππούση από το marketing της Hoskab που θα μας βοηθήσει να συντονίσουμε το σημερινό και θα κάνει και τη σκηνοθεσία με τα παράθυρα και τι βλέπει ποιος πού. Να ευχηθώ σε όλους την υγεία σας. Έχω παράδοση σε κάθε webinar, πίνω μια μπυρίτσα για να χαλαρώνω και να λυθεί η γλώσσα, οπότε στην υγεία όλων όσων είστε εδώ τώρα. Να ευχηθούμε καλές κρατήσεις και ξεκινάμε. Θα μοιραστώ την οθόνη μου. Θα κάνουμε μια σύντομη εισαγωγή. Μισό λεπτό να το βρω εδώ, στη Hoskab. Επίσης, θέλω να μου γράψετε στο chat όσοι δεν έχετε ξανακούσει τη Hoskab ή όσοι έχετε ακούσει αλλά δεν ξέρετε τι κάνουμε, για να δω πόσο θα εμβαθύνω στο τι κάνει η Hoskab. Δεν θέλω να πω πολλά σήμερα για τη Hoskab, θέλω να μιλήσουμε πιο πολύ για το κομμάτι της
του Μητρώου και της ΑΑΘΕ και των τιμολογίων κτλ. Ωραία, λοιπόν. Presentation, share my screen. Βλέπετε την οθόνη μου? Βαγγέλη, Μαρία, φαίνεται η οθόνη? Ναι, ναι, φαίνεται κανονικά. Ναι, ναι, μια λοιπόν, χαρά, μια χαρά. Τι είναι η HostHub? Η HostHub είναι software για ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων. Ξεκινήσαμε το 2018, δηλαδή είμαστε Channel Manager και PMS. Και θα πω λίγο περισσότερα γι' αυτό σε λίγο. Ξεκινήσαμε το 2018, αρχικά από την Αμερική. Η εταιρεία έχει ιδρυθεί στην Αμερική, αλλά όλη η ομάδα ή σχεδόν όλοι είναι στην Ελλάδα, από εμένα και τον Πέτρο τον Ζιώγα, που είμαστε δύο συνιδρυτές της εταιρείας. Και τα τελευταία 5 χρόνια έχει εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο. Έχουμε τώρα πελάτες σε 87 χώρες. Η Ελλάδα είναι μία από τις top χώρες μας, με περίπου 2.000 ακίνητα που ανήκουν στους πελάτες μας και βοηθάμε να διαχειριστούν. Αυτή τη στιγμή η ομάδα μας είναι 25 άτομα, 20 περίπου ζούμε και δουλεύουμε από την Ελλάδα και οι υπόλοιποι 5 από άλλες χώρες. Τι είναι η HostHub? Είναι 4 πράγματα. Είναι Channel Manager, που σημαίνει ότι συγχρονίζουμε τιμές και διαθεσιμότητες σε όλα τα κανάλια, οπότε αν έρθει μια κράτηση από την Airbnb, ενημερώνουμε την Booking. Αν έρθει μια κράτηση από την Booking, ενημερώνουμε τα υπόλοιπα κανάλια και ούτω καθεξής. Και τις τιμές, αντί να μπαίνουμε, αν είμαστε 3-4 κανάλια, αντί να μπαίνουμε κάθε φορά σε κάθε κανάλι για να ενημερώσουμε τιμές, μπαίνουμε μόνο μία φορά στη HostHub και η HostHub μετά ενημερώνει όλα τα υπόλοιπα. Μετά είμαστε PMS, το δεξί κομμάτι της οθόνης, το οποίο τι σημαίνει? Property Management System, δηλαδή είναι ένα σύνολο από εργαλεία που βοηθάνε τους διαχειριστές και τους ιδιοκτήτες να κάνουν δουλειά τους καλύτερα. Όπως είναι διαχείριση ομάδας, διαχείριση εξόδων, αναλυτικά στατιστικά και γραφήματα, αυτόματα μηνύματα που πηγαίνουν στους guests με βάση κανόνες που εμείς ορίζουμε και πολλά ακόμα. Επίσης έχουμε και website builder, οπότε μπορούμε να φτιάξουμε το website για να πουλάτε directly και να δέχετε απευθείας κρατήσεις, γλιτώνοντας έτσι τις προμήθειες των καναλιών. Booking engine αν έχετε ήδη website, το μπορούμε να το μετατρέψουμε σε website που δέχεται απευθείας κρατήσεις. Και revenue booster που είναι η υπηρεσία που σας παίρνει το περιεχόμενο από ένα κανάλι που είσαστε ήδη και το πηγαίνει σε άλλα. Δηλαδή, αν είσαστε μόνο Airbnb, εμείς μπορούμε να σας βάλουμε και στην Booking, και στην Expedia και στη Verbo και όπου αλλού θέλετε. Αυτά λοιπόν τα σύντομα για τη HostHub. Σταματάω το μοίρασμα της οθόνης από εδώ και ανοίγω την άλλη οθόνη που έχω την εφαρμογή για να σας κάνω ένα πολύ σύντομο demo και θα μιλήσουμε και πιο συγκεκριμένα για τα κομμάτια του Μητρώου. Πάμε λοιπόν, share screen και επιλέγουμε αυτό εδώ. Εδώ είμαστε. Μαρία, μου λες μόλις εμφανιστεί η οθόνη. Βλέπουμε κανονικά την οθόνη σας. Τέλεια. Πες μου επίσης, Μαρία, όταν μοιράζουμε την οθόνη μου φαίνεται και η εικόνα η δική μου ή μόνο η οθόνη? Βλέπουμε κανονικά και εσάς. Τέλεια. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη οθόνη της HostHub. Όταν δηλαδή κάποιος κάνει login στη HostHub, αυτό είναι το πρώτο πράγμα που βλέπει, είναι το dashboard, στο οποίο έχει πάνω ένα γράφημα με τις τελευταίες, με τις κρατήσεις για κάθε μήνα. Έχει τα επόμενα check-ins, όπου βλέπετε αστεράκια, είναι ειδικά διαμορφωμένη έκδοση εφαρμογής, να μην εμφανίζει ματεπώνυμα για λόγους προφανείς. Αν πατήσετε πάνω στην κράτηση, θα πάμε στην οθόνη της κράτησης, αλλά θα τη δούμε σε λίγο αυτή την οθόνη, γιατί θέλω να κάνω ένα γρήγορο πέρασμα στα υπόλοιπα. Η ενότητα της εγκατάστασης είναι μια ενότητα που θα μπούμε μόνο μία φορά ουσιαστικά όταν θέλουμε να προσθέσουμε καινούριο κατάλημα, καινούριο κανάλι ή καινούριο μέλος στην ομάδα. Οπότε, πατώντας καταλήμματα, βλέπουμε όλα τα καταλήμματα που διαχειριζόμαστε. Αυτό το account έχει 5 και μπορούμε να βάλουμε και tile view και list view. Πατώντας πάνω στο κάθε κατάλημα, μας πηγαίνει στην οθόνη που έχει περισσότερες πληροφορίες, τις λεπτομέρειες του ακινήτου, check-out, check-in time, ζώνη ώρας, χωρητικότητα. Εδώ έχουμε τα στατιστικά του ακινήτου, μπορούμε για μία χρονιά ή ένα συγκεκριμένο μήνα να μπούμε και να δούμε αναλυτικά όλα τις κρατήσεις και τα νούμερα. Εδώ βλέπουμε σε ποια κανάλια είναι συνδεδεμένο.
και διάφορα άλλα πράγματα. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, γιατί λέω και πάλι, το σημερινό webinar δεν έχει σκοπό να κάνουμε ένα εξαντλητικό demo της εφαρμογής, αλλά πολύ γρήγορα να δούμε περίπου τι κάνει και μετά να εστιάσουμε στα θέματα του Μητρώου και των τιμολογίων. Εδώ βλέπουμε τα κανάλια με τα οποία είμαστε συνδεδεμένοι. Μπορούμε να προσθέσουμε πολύ εύκολα καινούριο κανάλι. Και εδώ βλέπουμε τα μέλη της ομάδας. Μπορούμε να προσκαλέσουμε συνεργάτες ή πελάτες. Αν είμαστε διαχειριστές, για παράδειγμα, μπορούμε να προσκαλέσουμε εδώ τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που διαχειριζόμαστε, οι οποίοι μπορούν να μπουν και να δουν στατιστικά που αφορούν τα δικά τους σπίτια. Πάμε στην καρδιά του συστήματος που είναι οι κρατήσεις. Εδώ λοιπόν μπορούμε να βάλουμε φίλτρα και να φιλτράρουμε ένα κατάλημα, ένα κανάλι, ημερομηνίες κτλ. Και να δούμε αναλυτικά όλες τις κρατήσεις. Και πάλι επαναλαμβάνω, τα αστεράκια εδώ εμφανίζονται επειδή έχω μια ειδική έκδοση εφαρμογής που είναι για webinars που κρύβουν τα προσωπικά στοιχεία. Πατώντας λοιπόν εδώ σε μια κράτηση, μας πηγαίνει στην καρτέλα της κράτησης, που βλέπουμε αναλυτικά όλα τα στοιχεία, από πού ήρθε, πόσα άτομα, ημερομηνίες και από κάτω τα χρήματα, αξία των εκτερεύσεων, όλα τα οικονομικά στοιχεία είναι εδώ. Και το κομμάτι της ΑΔΕ, το οποίο θα το δούμε πιο αναλυτικά σε λίγο. Πάμε λοιπόν στο ημερολόγιο. Έχουμε απλό ημερολόγιο που βλέπουμε μόνο ένα κατάλημα κάθε φορά και προχωρώντας στους μήνες βλέπουμε τις κρατήσεις για κάθε μήνα και έχουμε και το πολλαπλό ημερολόγιο που μπορούμε να δούμε όλες τις κρατήσεις σε ένα σημείο. Επαναλαμβάνω εδώ, εμείς τι κάνουμε, τραβάμε όλες τις κρατήσεις από όλα τα κανάλια και τα εμφανίζουμε όλα μαζί σε ένα σημείο για να έχουμε μια συνολική και πλήρη εικόνα όλων των κρατήσεων για όλα τα καταλήμματά μας. Έτσι και εδώ, πατώντας πάνω σε μια κράτηση, μας πηγαίνει στην οθόνη της κράτησης ή πατώντας πάνω σε μια ημερομηνία, μπορούμε είτε να αλλάξουμε τιμές για αυτή την ημερομηνία, μπορούμε να προσθέσουμε μια χειροκίνητη κράτηση, μπορεί κάποιος να μας πήρε τηλέφωνο δηλαδή και να είπε θέλω να έρθω την άλλη εβδομάδα, οπότε μπαίνουμε εδώ και την περνάμε και αυτόματα εμείς θα μπλοκάρουμε τις ημερομηνίες όλα τα κανάλια ή αν θέλουμε απλά να κλείσουμε διαθεσιμότητα γιατί έχουμε ας πούμε μια ανακαίνιση, έχουμε εργασίες ή έρθει ένας υδραυλικός ή ένας εκδολόγος, μπορούμε να κλείσουμε αυτές τις μέρες χωρίς απαραίτητα να μένει κάποιος μέσα. Συγχωρέστε αν το παίρνω γρήγορα. Όποιος θέλει να δει αναλυτικά και με ηρεμία την εφαρμογή και με δικά του παραδείγματα και με το πώς μπορεί να βοηθήσει αυτόν, μπορείτε να μπείτε στο site μας, hosthub.com, πατάτε το κουμπί που λέει Live Demo, κλείνετε ένα demo και θα σας κάνουμε ένα προσωπικοποιημένο demo one-on-one που θα δούμε τα πάντα με μεγαλύτερη άνεση και μεγαλύτερη ηρεμία. Αυτόματα μηνύματα. Εδώ μπορούμε να φτιάξουμε κανόνες με τους οποίους θα φεύγουν αυτόματα μηνύματα στους επισκέπτες μας. Για παράδειγμα, πάμε προσθήκη νέου κανόνα και λέμε ότι θέλω για το 3-bedroom villa και το 4-bedroom villa να φεύγει ένα email 2, 4, 6, ας πούμε 4 ώρες πριν μετά από booking created. Οπότε με το που έρχεται μια κράτηση, 4 ώρες μετά αυτόματα θα φεύγει ένα email στον guest το οποίο θα έχει τον τίτλο και το κείμενο που εμείς επιλέγουμε και μπορούμε μέσα στο body του μηνύματος ή στο τίτλο να προσθέσουμε και, αυτό, και δυναμικά πεδία όπως είναι guest name, rental name, check-in time κτλ. Και αυτόματα αυτά την ώρα που στέλνουμε το mail τα αντικαθιστούμε με το πραγματικό όνομα και το πραγματικό rental name μέσα στο email. Διαχείριση τιμών. Εδώ μπορείτε να διαχειριστείτε τις τιμές σας συνολικά για όλα τα καταλήμματα και για όλες τις πλατφόρμες και εμείς πάμε μετά και ενημερώνουμε τις πλατφόρμες. Μπορείτε να έχετε και διαφορετικές τιμές ανά πλατφόρμα ή μπορείτε να έχετε να ορίσετε ποια είναι η προμήθεια που παίρνει το κάθε κανάλι και άρα αυτόματα εμείς υπολογίζουμε πόσο πρέπει να στείλουμε. Δηλαδή, αν θέλετε να παίρνετε, ας πούμε, στην τσέπη σας 180 ευρώ για κάθε βραδιά, εμείς θα υπολογίσουμε ποια είναι η προμήθεια, ας πούμε, για το κάθε κανάλι και αντί να στείλουμε 180 στην Airbnb, θα στείλουμε 200 για παράδειγμα ή όσο προκύπτει με βάση την προμήθεια του κάθε καναλιού. Να πω σε αυτό το σημείο ότι μπορείτε να γράφετε τις ερωτήσεις σας στο chat. Όπως δηλαδή ακούτε αυτά τα οποία λέω, γράφετε ερωτήσεις στο chat και στο τέλος θα πιάσουμε μία-μία τις ερωτήσεις να τις απαντήσουμε. Στο κομμάτι των εξόδων έχουμε μία εφαρμογή που μπορείτε να παρακολουθείτε όλα σας τα έξοδα για τα καταλήμματά σας. Είναι φτιαγμένο ειδικά για βραχυχρόνια. Πολύ εύκολα περάσει ένα έξοδο, πατάς εδώ που λέει προσθήκη εξόδου, βάζεις το ποσό, επιλέγεις ποια καταλήμματα αφορά, γιατί μπορεί να αφορά δύο ή περισσότερα καταλήμματα. Οπότε μετά βγαίνει και ένα ποσοστό και μπορείτε να τα αλλάξετε αυτό, να πείτε 60-40 ή ό,τι άλλο θέλετε. Επιλέγετε την περίοδο που αφορά, ας πούμε, 1-28, μπορείτε να επιλέξετε κατηγορία. Έχει πολλά πράγματα να κάνετε εδώ, δεν θα πω περισσότερα. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθείτε τα έξοδά σας για πάρα πολλούς λόγους. Ένας εκ των οποίων είναι ότι βλέπουμε καθημερινά πελάτες μας,
οι οποίοι νομίζουν ότι βγάζουν χρήματα από ένα ακίνητο, ενώ στην ουσία δεν βγάζουν, γιατί δεν έχουν καταγράψει σωστά τα έξοδά τους. Οπότε πρέπει να αυξήσουν τιμές και δεν το έχουν καταλάβει. Αναφορές. Έχουμε μια πολύ ολοκληρωμένη οθόνη με διάφορα reports και γραφήματα και στατιστικά. Επιλέγουμε την περίοδο που θέλουμε να δούμε. Ας πάρουμε το 22 που είναι μια ολοκληρωμένη χρονιά και μπορούμε να δούμε αναλυτικά για κάθε μήνα πόσες κρατήσεις είχαμε. Και από κάτω μπορούμε να δούμε στατιστικά με ποσοστό πληρότητας, average daily rate, revenue per available room, στατιστικά τα οποία παρακολουθούν όλοι οι επαγγελματίες διαχειριστές και πολλοί από τους ιδιώτες πελάτες μας, οι οποίοι βλέπουν το θέμα της διαχρόνειας λίγο πιο σοβαρά και λίγο πιο επαγγελματικά, είναι διαθέσιμα σε όλους αυτά τα στοιχεία, σε όλους τους πελάτες μας, για τα σπίτια τους. Εδώ βλέπουμε το εισόδημα ένα μήνα και εδώ είναι το πιο σημαντικό γράφημα της οθόνης, που είναι το P&L. P&L σημαίνει Profit and Loss. Είναι μια οθόνη στην οποία βλέπουμε με μπλε μπάρα τα έσοδα για κάθε μήνα, με κόκκινη μπάρα τα έξοδα, και αυτή η μαύρη γραμμή εδώ είναι το κέρδος ή η ζημιά που έχουμε για κάθε μήνα. Και μπορούμε να το δούμε και για κάθε μήνα και συνολικά για την περίοδο που ελέγχουμε. Εδώ λοιπόν, μιας και έχουμε επιλέξει το 22, βλέπουμε ότι τα καταλήμματα αυτού του λογαριασμού είχαν 23.000 έσοδα για αυτή την περίοδο, 15.000 έξοδα, άρα αυτό είναι το καθαρό κέρδος το οποίο έμεινε. Εισόδημα ανά κανάλι, για να δούμε ποια κανάλια μας φέρνουν περισσότερες κρατήσεις και πόσα έσοδα έχουμε από το κάθε κανάλι. Μετά έχουμε την ενότητα των διασυνδέσεων. Εδώ μέσα θα βρείτε και την Oxygen, για την οποία θα μιλήσουμε τώρα. Ουσιαστικά έχουμε διασυνδέσεις με πολλά software της αγοράς ελληνικής και παγκόσμιας, που επεκτείνουν τη δυνατότητα της HostHub. Για παράδειγμα, εμείς δεν θα φτιάχναμε ποτέ ένα ολοκληρωμένο σύστημα τιμολόγησης και διαχείρισης, ας πούμε, οικονομικών κτλ. Γι' αυτό αποφασίσαμε να συνεργαστούμε με την Oxygen. Ή στο κομμάτι του Home Automation θα βρείτε διάφορες εταιρείες να χρησιμοποιούν και η Randify. Η Randify είναι μια ελληνική εταιρεία, η οποία φτιάχνει door locks, remote door locks. Εγκαθιστά δηλαδή software και hardware στο χώρο του ακινήτου, για να μπορεί ο επισκέπτης να μπαίνει με το κινητό του. Για να δουλέψει λοιπόν αυτό το σύστημα, η Randify πρέπει να ξέρει τις κρατήσεις. Πώς μαθαίνει τις κρατήσεις? Τις μαθαίνει από εμάς. Εμείς λοιπόν στέλνουμε τις κρατήσεις στη Randify. Πάντα μιλάμε για την περίπτωση που ο διαχειριστής ή ο ιδιοκτήτης είναι πελάτης και δικός μας και της Randify ταυτόχρονα, έτσι. Στέλνουμε τα στοιχεία με την άδεια του ιδιοκτήτη και δημιουργεί η Randify τα ηλεκτρονικά κλειδιά που χρειάζεται για να μπορεί να ξεκλειδώσει ο επισκέπτης την πόρτα. Website Builder, για να σας φτιάχνουμε website το οποίο μπορείτε να πουλάτε directly, ρυθμίσεις και συνδρομή. Πολύ επιγραμματικά λοιπόν, αυτά είναι τα πράγματα τα οποία κάνει η HostHub. Προφανώς υπάρχουν πολλά ακόμα πράγματα που είναι θαμμένα πιο βαθιά μέσα στα μενού, αλλά δεν θα μπω σε τόσο λεπτομέρεια τώρα. Και πάμε πάλι στις κρατήσεις. Εδώ λοιπόν, όταν έρθει η ώρα να καταχωρήσουμε μια κράτηση στο Μητρό, ανοίγουμε την κράτηση και βλέπουμε εδώ που λέει ότι υπάρχουν εκκρεμότητες για αποστολή στο Μητρό, το οποίο είναι η προσθήκη αφημίδια βατηρίου. Όπως ξέρετε, φαντάζομαι περισσότεροι, για να περάσουμε μια κράτηση στο Μητρό, πρέπει να έχουμε τα εξής: το ονοματεπώνυμο του επισκέπτη, τις ημερομηνίες που θα μείνει μέσα, πόσο κόστησε η κράτηση, από ποιο κανάλι ήρθε η κράτηση. Και επίσης πρέπει να έχουμε το αφημί ή το διαβατήριο του επισκέπτη. Αν είναι Έλληνας, πρέπει να έχουμε το αφημί του. Αν είναι ξένος, πρέπει να έχουμε το διαβατήριό του. Οπότε, σε αυτόν τον πελάτη που δεν το έχουμε βάλει ακόμα, είναι πορτοκαλί το κουμπί. Αν το πατήσουμε, μας αναμοσβήνει τα πεδία που πρέπει να συμπληρώσουμε. Θα βάλω τώρα κάτι προσωρινό και μετά θα το αλλάξω. Ας βάλουμε αριθμό διαβατηρίου, για παράδειγμα, και θα βάλω μηδενικά. Αν το αποθηκεύσω λοιπόν αυτό, θα δείτε τώρα ότι το κουμπί που ήταν πορτοκαλί έγινε πράσινο και λέει αποστολή κράτηση στην ΑΔΕ. Αν πατήσω λοιπόν τώρα αυτό το κουμπί, η κράτηση θα πάει μέσα στο Μητρό, θα καταχωρηθεί αυτόματα με όλα τα πεδία, οπότε γλιτώνουμε πολύ χρόνο από το να κάτσουμε το κάνουμε το χέρι. Και εδώ υπάρχουν δύο τρόποι να γίνει αυτό. Στις ρυθμίσεις λοιπόν της ΑΔΕ, μπορούμε να ρυθμίσουμε αν θέλουμε να πηγαίνει σαν προσωρινή αποθήκευση, draft δηλαδή, ή σαν οριστικοποιημένη κράτηση. Εμείς προτείνουμε στους πελάτες μας, ξεκινήστε με το προσωρινά, να δείτε ότι όλα δουλεύουν σωστά και μετά γυρίστε το σε οριστικοποιημένο. Οπότε, με το πατήσω αποστολή κράτησης, αυτό το account είναι σεταρισμένο σε οριστικοποίηση, θα πάει και θα την περάσει. Για να μην περνάμε μία-μία τις κρατήσεις, αν έχουμε πολλές, υπάρχει αυτή εδώ η οθόνη που λέει μαζική αποστολή κρατήσεων, στην οποία μπορούμε να δούμε όλες τις κρατήσεις
του προηγούμενου μήνα. Από εδώ που λέει επιλέξτε μήνα checkout, διαλέγουμε τον τελευταίο μας μήνα του checkout και μπορούμε να προσθέσουμε τα στοιχεία που λείπουν. Και μετά, εφόσον μια κάρτα έχει όλα τα στοιχεία που πρέπει, ανάβει εδώ ένα checkbox και πατάμε check, 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 check σε αυτά που θέλουμε να στείλουμε στην ΑΔΕ ή πατάμε από πάνω που εμφανίζεται ένα άλλο checkbox που τα διαλέγει όλα μαζί για να πάνε όλα μαζί και να μην χρειάζεται να τσεκάρουμε ένα-ένα. Πατάμε αποστολή επιλεγμένων, όλες οι κρατήσεις πάνε μέσα στο Μητρό και μπορούμε μετά να μπούμε και εμείς στο Μητρό να ελέγξουμε ότι όλα έγιναν σωστά. Εδώ λοιπόν βλέπετε από κάτω που λέει μπορεί επίσης να ενδιαφέρει Oxygen πελατολόγιο. Με την Oxygen συνεργαζόμαστε στο επίπεδο των παραστατικών που πρέπει να καταχωρούνται στην ΑΔΕ και στο MyData σε κάποιες περιπτώσεις. Θα κάνω stop sharing τώρα εδώ για να ξαναγυρίσουμε πίσω στην οθόνη. Όπως θα σας πούνε και οι πιο ειδικοί από μένα, και ο Βαγγέλης και ο Αγαμένων που είναι σήμερα μαζί μας, υπάρχουν δύο κατηγορίες ουσιαστικά διαχειριστών και Airbnb hosts. Υπάρχουν αυτοί που λειτουργούν στο καθεστώς βραχυχρόνιας που εκδίδουν αμά και δεν προσφέρουν έξτρα υπηρεσίες όπως ας πούμε πρωινό ή κάτι άλλο, οι οποίοι καταχωρούν τις κρατήσεις στο Μητρό βραχυχρόνιας. Υπάρχει μια δεύτερη κατηγορία που είναι οι επαγγελματίες με αφημή και υποχρέωση ΦΠΑ, που είναι σε καθεστώς ΦΠΑ και οι οποίοι προσφέρουν έξτρα υπηρεσίες, όπως π.χ. καθαρισμού ανάμεσα κατά τη διάρκεια της κράτησης ή πρωινό ή τρανσφερ, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να εκδίδουν παραστατικό για τη διαμονή και προφανώς για τις υπόλοιπες υπηρεσίες. Το παραστατικό αυτό είναι τιμολόγιο σε περίπτωση που ο πελάτης είναι εταιρεία και απλή απόδειξη παροχής υπηρεσιών, νομίζω, σε περίπτωση που ο πελάτης είναι ιδιώτης. Γι' αυτά όμως θα μας πει περισσότερο ο Βαγγέλης στη συνέχεια. Ο τρόπος με τον οποίο πηγαίνουν οι πληροφορίες στην Oxygen είναι απλός. Στην οθόνη που έχουμε τα στοιχεία της κράτησης, εάν λείπει κάποια πληροφορία που χρειάζεται για την έκδοση του τιμολογίου, σε ενημερώνει το σύστημα και σου λέει μου λείπει, ας πούμε, το αφημί ή μου λείπει κάτι άλλο που χρειάζεται για την έκδοση του τιμολογίου. Βαγγέλη, νομίζω και η διεύθυνση του πελάτη είναι ένα από τα στοιχεία που χρειάζεται για να εκδώσει τιμολόγιο, σωστά? Είσαι mute, Βαγγέλη. Με ακούτε τώρα? Ναι, ναι. Ναι. Χρειαζόμαστε ουσιαστικά την διεύθυνση του πελάτη και το email του, αν θέλουμε να... Αν λοιπόν λείπει αυτή η πληροφορία, η HostCap σας βγάζει ένα καμπανάκι να προσθέσετε την πληροφορία που λείπει και πατάτε ένα κουμπί και φεύγει τα στοιχεία στην Oxygen για να εκδοθεί από εκεί το τιμολόγιο. Και εδώ σταματάω το δικό μου κομμάτι, δίνω τα σκύπτρα στο Βαγγέλη. Ναι, Βαγγέλη, πες μας. Έλα, Μαρία. Κύριε, με ακούτε, πριν φύγουμε από τα της HostHub, θα μπορούσατε να ξαναδείξετε το κομμάτι της ΑΔΕ, γιατί γράφουν πολύ στο chat ότι η σύνδεση κόπηκε και δεν το προλάβανε. Και μιας και είναι πάνω από δύο άτομα, μήπως μπορείτε να το ξαναδείξετε. Οκ, okay, μισό λεπτό. Αν έχεις, Αλέξανδρε, το σημείο που δημιουργείται ουσιαστικά το παραστατικό. Αυτή την οθόνη λέτε? Ναι. Ωραία, αυτή είναι η οθόνη μιας κράτησης. Δηλαδή, αν πάμε εδώ που λέει κρατήσεις, βλέπουμε όλες τις κρατήσεις που έχουμε στα καταλήματά μας και πατάμε πάνω σε μία από αυτές, μπαίνουμε στην οθόνη της κράτησης, εδώ βλέπουμε όλα τα στοιχεία της κράτησης, επαναλαμβάνω τα αστεράκια, τα βλέπετε μόνο τώρα, λόγω του webinar. Οι πελάτες μας όταν ανοίγουν δεν βλέπουν αστεράκια, βλέπουν το πραγματικό όνομα και όλα τα στοιχεία είναι συμπληρωμένα κανονικά. Και... Αλέξανδρε, συγγνώμη σε διακοπτώ. Είναι η άλλη οθόνη, η οθόνη με τη λίστα. Okay, έτσι, άρα... Με τη μαζική αποστολή. Αυτό χάσαμε, ναι. Ωραία. Εδώ λοιπόν, είμαστε σε μια οθόνη που έχουμε όλες τις κρατήσεις που έχουν check-out το προηγούμενο μήνα. Και πάλι δεν το βλέπουμε. Νομίζω πάλι δεν φαίνεται. Κάτι το μπλοκάρει μάλλον από το plugin που έχει στο Chrome, ίσως. Ωραία, μισό λεπτό να απενεργοποιήσω το plugin, να μου πείτε αν θα διορθωθεί. Τώρα. Όχι. Όχι, όχι. Δεν βλέπετε τίποτα ή βλέπετε τη μισή οθόνη? Βλέπουμε την οθόνη, Αλέξανδρε, την προηγούμενη.
Τώρα ήρθε. Τώρα ήρθε. Εμφανίστηκε. Μπράβο. Ναι. Ξαναανοίγω λοιπόν το plugin που κρύβει τα προσωπικά στοιχεία. Κάνω ένα refresh. Εμφανίζεται ακόμα? Ναι. Τέλεια. Εδώ λοιπόν σε αυτή την οθόνη βλέπουμε όλες τις κρατήσεις του προηγούμενου που κάναν check-out το προηγούμενο μήνα. Άρα μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου, τώρα έχουμε 23, μέχρι τις 20 έπρεπε εγώ να μπω εδώ και να τσεκάρω check τις κρατήσεις που θέλω να στείλω για να διαλέξω αυτές που θέλω να στείλω. Γιατί διαλέγω? Διότι οι κρατήσεις που είναι offline, όλες αυτές που έχουν το εικονίδιο της HostHub, που βλέπετε εδώ, είναι κράτηση εκτός πλατφόρμας. Είναι κράτηση που ήρθε από το site μας, είναι κράτηση που ήρθε τηλεφωνικά, είναι κράτηση που περάσαμε εμείς με το χέρι μέσα στο σύστημα γιατί κάποιος, ας πούμε, μας έστειλε ένα email ή οτιδήποτε. Οι κρατήσεις λοιπόν που δεν έχουν έρθει από Airbnb, Verbo, Booking, που είναι πλατφόρμες, δεν περνιούνται στο Μητρό. Οι κρατήσεις αυτές περνιούνται κανονικά σαν μακροχρόνια μίσθωση, στο σημείο δηλαδή του TaxisNet, που περνάμε και μία μίσθωση μηνιαία, ένα κλασικό ενοικιαστήριο δηλαδή. Τα περνάμε εκεί. Γι' αυτό και έχουμε δώσει την επιλογή στους πελάτες μας να αποφασίσουν ποιες θέλουν να στείλουν στο Μητρό. Επίσης, δεν έχουν αποσταλεί αυτές για τις οποίες δεν είχαμε συμπληρώσει όλα τα στοιχεία. Εδώ δηλαδή αυτή η κράτηση, παρότι είναι από Verbo και έχει υποχρέωση να αποσταλεί, λέει μη ολοκληρωμένο, διότι δεν είχαμε συμπληρώσει σε αυτό το λογαριασμό το αριθμό διαβατηρίου, ας πούμε, που χρειαζόταν, και άρα έλειπε μια σημαντική πληροφορία για να πάει. Προφανώς όλα αυτά που βλέπετε εδώ είναι από το εσωτερικό μας περιβάλλον δοκιμαστικό, στο πραγματικό τα στείλαμε, έτσι, για να είμαστε σύνομοι. Από εδώ λοιπόν διαλέγουμε ποιες θέλουμε να στείλουμε. Αν είναι πάρα πολλές, αν είναι, ξέρω εγώ, 100 κρατήσεις πρέπει να πάνε, έχει και ένα κουμπί απάνω, μπορούμε να το πατήσουμε για να τσεκάρει όλες τις κρατήσεις και αν στείλει όλες μαζί. Αυτό λοιπόν για αυτή την οθόνη. Ξανακάνω stop sharing και ξαναγυρνάω εδώ. Μαρία, ελπίζω να κάλυψα την ερώτηση με αυτό, έτσι? Ναι, από ό,τι βλέπω στο chat το είδαν όλο κανονικά. Τέλεια. Οπότε τα σκύπτρα στο Βαγγέλη να μας πει για την Oxygen. Με ακούτε, 1-2? Ναι, μια χαρά. Γεια σας και από μένα, Βαγγέλης Γράσου ονομάζομαι, είμαι ο CEO της Oxygen. Η Oxygen είναι μια εταιρεία που ειδικεύεται στην ηλεκτρονική τιμολόγηση. Είναι ένας από τους 9 διοδοτημένους παρόχους από την ΑΔΕ για να παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Και έχουμε κάνει μια πολύ ωραία και αυτοματοποιημένη διασύνδεση με την HostHub, ώστε γρήγορα και εύκολα να εκδίδονται τα παραστατικά σας μέσα από το δικό μας σύστημα. Το πλεονέκτημα εδώ είναι ότι τα παραστατικά σας είναι επίσης διαθέσιμα μέσα από την ίδια την εφαρμογή, οπότε μπορείτε να κάνετε ακόμα περισσότερα πράγματα. Δεν ξέρω αν μπορώ να δείξω κάποια slides. Για να δω λίγο. Λοιπόν, ο σκοπός του Oxygen είναι γενικά να διευκολύνουμε την επιχειρηματική καθημερινότητα με εργαλεία προσβάσιμα σε όλους, εργαλεία που έχουμε όλοι μας ανάγκη, και τα βασικά κομμάτια που κάνουμε είναι η ηλεκτρονική τιμολόγηση, παρέχουμε υπηρεσίες cloud ταμιακής μηχανής για έκδοση αποδείξεων λιανικής, οπότε όσοι από εσάς έχετε καταλήμματα τα οποία έχετε bar ή έξτρα υπηρεσίες, π.χ. κάποιο transfer ή μασάζ ή κάτι τέτοιο, μπορείτε να εκδώσετε και αποδείξεις λιανικής. Προσφέρουν τη δυνατότητα εξόφλησης διαμονής ή προκαταβολών κατευθείαν online. Έχουμε ενοποιήσει ουσιαστικά διάφορες διαδικασίες και τις έχουμε απλοποιήσει. Περνάω λίγο γρήγορα για να μην σας κουράζω. Με πλήρη ανάλυση και των εσόδων και των εξόδων, και όσο περνάει ο καιρός επεκτείνουμε και την διασύνδεση με τη HostHub για την άντληση επιπλέον στοιχείων, για να αυτοματοποιήσουμε όσο μπορούμε τις διαδικασίες. Εδώ είναι οι online πληρωμές που σας είπα. Μπορεί να εκδοθεί ένα παραστατικό και να το πληρώσει ο επισκέπτης σας με το κινητό του τηλέφωνο, με την κάρτα του, γρήγορα και απλά. Η cloud ταμιακή μηχανή δουλεύει είτε από κινητό τηλέφωνο, είτε από οθόνη αφής, είτε από σταθερό υπολογιστή και εκδίδει αποδείξεις λιανικής. Καταργούμε δηλαδή τις παραδοσιακές ταμιακές μηχανές. Και συνδέεται με διάφορα συστήματα. Λοιπόν, να σας δείξω λίγο την εφαρμογή.
Αλέξανδρα, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο για κάτι τέτοιο, έτσι περιληπτικά λίγο. Το τι θα βλέπετε όταν ένα παραστατικό καταλήξει μέσα στο σύστημα της Oxygen. Να πω ότι το Oxygen είναι ένα ουσιαστικά cloud ERP, ERP, παύλα CRM, παύλα διαχειριστικό, το οποίο καταγράφει όλη την πορεία της επιχείρησής σας. Τιμολόγηση, έσοδα, έξοδα, πελατολόγιο, σχόλια για τους πελάτες σας, στατιστικά στοιχεία, αναφορές, προσφορές, καλύπτει σχεδόν τα πάντα. Λοιπόν, δώστε μισό λεπτό να κάνω. Λοιπόν, βλέπετε την οθόνη. Ωραία. Λοιπόν, εδώ είναι dummy τα δεδομένα προφανώς. Στην τιμολόγηση, στη λίστα παραστατικών, βλέπουμε όλα τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί. Εδώ πέρα η λίστα αυτή γεμίζει αυτόματα από τη Host Hub. Κάθε παραστατικό εμφανίζεται εδώ με τον πελάτη. Και έχουμε και μία ένδειξη αν έχει υποβληθεί ή δεν έχει υποβληθεί στο My Data σωστά. Μπορούμε να εκδώσουμε τιμολόγιο ή μία απόδειξη λιανικής, πάμε κατευθείαν. Μπορούμε να επιλέξουμε έναν πελάτη. Μπορούμε να έχουμε προϊόντα για στατιστικά, τι διαμονή είναι. Μπορούμε να δούμε και το παραστατικό πριν εκδοθεί. Αυτό το παραστατικό έρχεται και μέσα από τη Hostoga, κατευθείαν, έτσι. Εδώ μας λέει ότι δεν είναι επιλεγμένοι κάποιοι χαρακτηρισμοί, οπότε δεν μπορεί να υποβληθεί, ούτως ή άλλως είμαστε σε δοκιμαστικό περιβάλλον. Και βγαίνει ένα τελικό παραστατικό, το οποίο μπορείτε να το δείτε και μέσα από το διαχειριστικό και μέσα από την Hostoga. Το στέλνετε με email στον πελάτη ή το εκτυπώνετε σε PDF, ό,τι βολεύει τον καθένα δηλαδή. Και με τον ίδιο τρόπο, πολύ απλά, μπορούμε να εκδώσουμε ένα φόρο διαμονής. Επιλέγουμε τη σειρά και τον πελάτη. Μπορούμε να φέρουμε το φόρο διαμονής στο προϊόν μας, πόσες ραδιές έμεινε. Οι υπολογισμοί γίνονται αυτόματα. Και πάλι, ναι, μία εγκυροσχετικό παραστατικό. Θα βάλω μηδενικά εδώ. Και έχουμε και τον φόρο διαμονής. Όλη αυτή η διαδικασία αυτοματοποιείται και θα αυτοματοποιηθεί και επιπλέον πολύ σύντομα. Με ένα πλήκτρο θα εκδίδονται αυτόματα και τα δύο παραστατικά. Και το παραστατικό για την διαμονή και το αντίστοιχο για το φόρο διαμονής. Υπολογισμούς δεν χρειάζεται να κάνετε. Παρόλο που έχετε τη δυνατότητα, αν χρειαστεί να προσθέσετε κάτι στο παραστατικό, να αφαιρέσετε κάτι, να το εξεργαστείτε ή να το αλλάξετε. Αυτόματα δημιουργούνται προφανώς και οι επαφές σας. Περνάτε τις επαφές, τα περνάω λίγο γρήγορα γιατί έχει διάφορα dummy δεδομένα. Μπορείτε να φτιάξετε προσφορές, να καταχωρήσετε εισπράξεις, επιστροφές χρημάτων, πιστωτικά, οτιδήποτε γενικά χρειάζεται για να διαχειριστείτε την επιχείρησή σας. Και όσοι από εσάς έχετε ανάγκη για χρήση ταμιακής μηχανής, δηλαδή αποδείξη λιανικής πώλησης, από εδώ υπάρχει ταμιακή. Ξαναλέω ότι είναι το demo περιβάλλον το συγκεκριμένο, οπότε δεν δουλεύουν όλα πολύ σωστά εδώ. Για να πάω εδώ στο μισό λεπτό. Εδώ βλέπετε μια ταμιακή μηχανή. Αυτό εδώ που βλέπετε στην οθόνη σας τρέχει και από κινητό τηλέφωνο, υποστηρίζει και tablet, δουλεύει και με αφή, δουλεύει και από desktop, δουλεύει και με το πληκτρολόγιο. Για παράδειγμα, κάποιος που πήρε ένα καφέ, πατάμε έκδοση, επιλέγουμε αν θα έχει εξοφληθεί με κάρτα. Μπορεί να παίξει και το ρόλο του virtual POS, να χρεώσουμε δηλαδή ανέπαφα κάρτα με το κινητό και εκδίδουμε την απόδειξη και βγαίνει η απόδειξή μας. Δεν ξέρω αν την... Α, δεν βλέπετε την απόδειξη στην οθόνη. Βγαίνει μια κανονική απόδειξη για ένα λεπτό στο sharing. Η απόδειξη που βγαίνει είναι κάπως έτσι. Εδώ προφανώς είναι τα δικά μου στοιχεία, είναι dummy η απόδειξη, η οποία εκτυπώνεται, πηγαίνει στο κινητό του πελάτη
και πολύ γρήγορα μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες μας. Αυτά από μένα, τα περνάω πολύ γρήγορα, είναι ένα τεράστιο software το οποίο συνδέεται με τη Hostka. Προσπαθούμε να απλοποιήσουμε όσο μπορούμε όλη τη διαδικασία και τις υποβολές των παραστατικών στην ΑΔΕ. Αλέξανδρα, δεν ξέρω αν θέλεις να συμπληρώσω κάτι, να επεκτείνω κάτι. Να πω μόνο ότι... Ας ανοίξω και την κάμερα. Να πω ότι με το που εκδώσει το παραστατικό η Oxygen, μας το στέλνει πίσω και μπορεί να το δει ο πελάτης μας μέσα στο περιβάλλον της HostHub. Οπότε δεν χρειάζεται για κάθε παραστατικό να πηγαίνει στην Oxygen. Μπορεί απλά να το κατεβάζει, να το τυπώνει από την HostHub για να το στείλει στον πελάτη του ή να το τυπώσει ή ό,τι θέλει. Και προφανώς μπορεί να μπει και στην Oxygen ανά πάσα στιγμή και να τα δει και εκεί όλα. Αυτό. Ακριβώς. Το πλεονέκτημα εδώ είναι ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες και στην καθημερινή χρήση δεν θα χρειαστεί να μπείτε ουσιαστικά ποτέ μέσα στο σύστημα το δικό μας, της Oxygen, για να κάνετε τη δουλειά σας και να κάνετε το check-in, το check-out ο επισκέπτης σας. Σε εμάς θα μπείτε αν χρειαστεί να κάνετε κάτι έξτρα ή να γίνει μια κύρωση, ένα πιστοτικό ή θέλετε έξτρα ανάλυση και στατιστικά στοιχεία. Να πούμε επίσης ότι στα παραστατικά που μπορεί να εκδώσει η Oxygen είναι και ο φόρος διαμονής για τις περιπτώσεις που υπάρχει τέτοια υποχρέωση. Και έχουμε μαζί και το Χρήστο το Λόλα, ο οποίος είναι ο Head of Product της HostHub και ο οποίος έχει ασχοληθεί και αυτός αρκετά με το συγκεκριμένο προϊόν και τις δυνατότητές του. Χρήστο, θες να προσθέσεις κάτι που ξεχάσαμε να πούμε? Εσύ λες αυτή τη στιγμή ότι θέλω να... Με ακούτε τώρα? Ακούμε και το Γιάννη από το background, βέβαια, αλλά σε ακούμε και εσένα. Ένα λεπτάκι. Όχι, δεν έχω να προσθέσω κάτι. Νομίζω ήταν... Ίσως να δούμε κάποιες ερωτήσεις και ίσως να αρχίσουμε να συζητάμε και λίγο πιο, το πιο λογιστικό κομμάτι, τι χρειάζεται να εκδίδουμε, αν υπάρχουν κάποιες απορίες όσον αφορά την ομοθεσία και τα λοιπά. Να πω επίσης, αγαμένο, να δεν ξέρω αν μας ακούς και αν μπορείς να μιλήσεις κι εσύ, γιατί μπορεί να χρειαστούμε τη βοήθειά σου σε λίγο. Για να δούμε αν ακούμε και τον Αγαμένονα. Ωραία. Αγαμένο, να επειδή δεν σε ακούμε, μπορείς, άμα θέλεις, στις ερωτήσεις που θα διαβάζω τώρα, θα μπορώ να διαβάσω τις ερωτήσεις από το chat, μπορείς, άμα θέλεις, να τις απαντάς μέσα από το chat. Εντάξει, γράφεις την απάντηση εκεί και θα τη δουν όλοι. Εκτός και αν στο μεταξύ καταφέρεις και φτιάξεις το μικρόφωνο σου και μας απαντάς με φωνή. Λοιπόν, ξεκινάω, μπαίνω στο chat, προσπερνάω την νότητα που μας απαντούσαν στην αρχή και πάμε στις ερωτήσεις. Μια ερώτηση, αν ιδιώτη, ρωτάει Ελευθερία, μπορούμε να διαχειριζόμαστε δικό μας site και να δεχόμαστε ηλεκτρονικές πληρωμές? Ευχαριστώ πολύ. Η απάντηση είναι ναι. Η HostHub μπορεί να σου φτιάξει το site σου, από το οποίο θα δέχεσαι απευθείας κρατήσεις και εσύ θα χρεώνεις κάρτες με δύο τρόπους. Σε περίπτωση που είσαι επιχείρηση, έχεις δηλαδή επαγγελματικό αφημί, μπορείς να φτιάξεις λογαριασμό εμπόρου σε οποιαδήποτε τράπεζα ή σε payment processors, όπως είναι η Viva για παράδειγμα, το Viva Wallet, και στο site σου, κάθε φορά που κάποιος βάζει τη σχέση της κάρτας, θα γίνεται η εκαθάριση της πληρωμής από τον payment processor που έχεις επιλέξει. Σε περίπτωση που δεν έχεις επαγγελματικό αφημί, μπορείς να το κάνεις χρησιμοποιώντας τη Stripe. Η Stripe είναι αμερικάνικη εταιρεία, payment processor, έχουν και στην Ελλάδα παρουσία, και δεν υπάρχει υποχρέωση, τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγους μήνες, ξανατσέκαρα, δεν χρειαζόταν να έχεις επαγγελματικό αφημί για να φτιάξεις λογαριασμό εμπόρου και να δέχεσαι πληρωμές με κάρτες. Οπότε, ο guest κάνει την κράτηση από το site σου, βάζει την κάρτα του, χρεώνει την κάρτα του, τα χρήματα πάνε στο λογαριασμό σου, στον payment processor, και από εκεί μετά στο λογαριασμό σου, στην τράπεζά σου, ανάλογα ποια τράπεζα χρησιμοποιείς. Οπότε η απάντηση είναι ναι. Τζορτζίνα. Της απάντησε η Τζορτζίνα. Πολύ ωραία. Αριστερά, οκ. Okay. Όσον αφορά τα αυτοματοποιημένα μηνύματα, θα ήταν βοηθητικό να υπάρχει επιλογή για τον αριθμό των ατόμων ανάλογα με την κράτηση. Γιώργο, έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι στα to-do. Είναι στην αμέσως επόμενη έκδοση των automated messaging να προσθεθεί αυτή η δυνατότητα σαν φίλτρο. Νομίζω ότι μπήκε ο κύριος Αγαμέμνονας. Ναι, γεια σας. Δεν ξέρω αν ακούτε. Γεια σας. Ακούτε. Τέλεια. Τα καταφέραμε με πολύ κόπο. Και σε ακούμε και σε βλέπουμε. Οπότε να σε καλωσορίσουμε κιόλας και επισήμως, μιας και σε ακούμε και σε βλέπουμε. Υπάρχει κάτι που θέλεις να προσθέσεις σε σχέση με ό,τι έχουμε πει ως τώρα?
Μπήκα από τη μέση που κάνατε την παρουσίαση του Host Hub. Εγώ, εντάξει, ως λογιστής, το μόνο πρόλογο που μπορώ να κάνω, δυστυχώς, είναι πάρα πολύ άχαρη θέση μου εδώ, διότι τα πράγματα, όπως πάντα στην Ελλάδα, δεν είναι σαφή. Ναι. Προσπαθούμε να τα κάνουμε όσο πιο σαφή μπορούμε, αλλά δυστυχώς έχουμε πολλές γκρίζες ζώνες στον ορισμό της βραχυχρόνιας και κυρίως το πρόβλημα το μεγάλο είναι το εξής. Ορίζουν τη βραχυχρόνια σαν αστική μίσθωση, μπορεί να την κάνει κάποιος μη επιχειρηματίας. Αν την ασκείς μέσω ατομικής επιχείρησης, δεν αναγνωρίζουν ότι είσαι επιχειρηματίας, άρα έχεις όλες τις υποχρεώσεις του επιχειρηματία, αλλά βραχυχρόνια φορολογείται σαν να είσαι ιδιώτης. Και αν γίνει, παροχή κάποιας υπηρεσίας, εκεί δεν το απαγορεύει κανένας νόμος. Η ΑΔΕ προφορικά και στις οδηγίες που δίνει αφήνει να εννοηθεί ότι εκεί θέλουμε ειδικό σήμα λειτουργίας και άδεια από τον ΕΟΤ, το οποίο όμως πουθενά νομίμως δεν περιγράφεται. Αντίστοιχα, νομικά πρόσωπα μπορούν να το ασκούν σαν επιχειρηματική δραστηριότητα, κανονικότατα χωρίς παροχή υπηρεσίας, άρα χωρίς ΦΠΑ. Αν έχουν παροχή υπηρεσίας, μπαίνει ΦΠΑ. Επίσης, μπαίνουμε τώρα σε αυτό το γκρίζο σημείο. Ο νόμος πουθενά δεν έχει απαγορευτικό. Σε προφορικές ερωτήσεις, σε ΑΔΕ, το θέτει ως προϋπόθεση. Και είχαμε και το οξύμορο που το ακούω πολλές φορές. Ήθελε κάποιος σαν ατομική επιχείρηση, να μπορέσει να το ασκήσει κανονικά με ΦΠΑ. Του λέει η εφορία, πολύ καλά, καλέστε τον ΕΟΤ να πάρετε σήμα και καλεί τον ΕΟΤ να δώσει σήμα σε ένα διαμέρισμα. Που ο υπάλληλος του ΕΟΤ απλά έβαλε τα γέλια, λέει σε ένα διαμέρισμα δεν μπορώ να βάλω σήμα ΕΟΤ. Και από εκεί και πέρα σηκώνουν όλους τους ώμους τους. Συγγνώμη για την ειλικρίνειά μου, αλλά αυτή είναι η κατάσταση και μέσα σε αυτό το πλαίσιο προσπαθούμε να κινηθούμε. Ευχαριστούμε πολύ για αυτό το intro. Το πολύ επιδοφόρο και πολύ χαρούμενο intro. Δεν ξέρω. Είναι απλά τα πράγματα. Αγαπημένο να θα διαβάσουμε την ερμηνευτική εγκύκλιο και θα καταλάβουμε τα πάντα. Και θα ρωτήσουμε το chat GTP. Το chat GPT. Ακριβώς. Παιδιά, στην τελική, στην Ελλάδα είμαστε ότι δηλώσουμε, οπότε... Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι έχουν απαντηθεί πολλές από τις ερωτήσεις στο chat από τα παιδιά της ομάδας, ευχαριστούμε Τζορτζίνα και οι υπόλοιποι που απαντάτε. Εάν υπάρχει ερώτηση που δεν έχει απαντηθεί, ας ξαναγραφτεί στο chat. Αλέξανδρο, θες να απαντήσω εγώ μία-δύο ερωτήσεις για την όψη. Ναι, άμα τις βλέπεις, ναι, θες. Ναι. Λοιπόν, ρωτάει η φίλη Χρύσα αν ο λογιστής έχει πρόσβαση στα δεδομένα μέσα από το Oxygen. Ναι, ο λογιστής έχει πρόσβαση και με κωδικό δικό του και τα παραστατικά μπορούν να πηγαίνουν και στο λογιστή. Για ένα φίλο που ρώτησε αν υπάρχει διασύνδεση με Slack, σύντομα θα είναι διαθέσιμη και η διασύνδεση με Slack για να πηγαίνουν notifications. Και θα ρωτήσω κάτι εδώ. Συγγνώμη. Ναι. Γιατί το είδα, νομίζω, κάποια στιγμή σε ερωτήσεις, το Slack να δίνει notifications στο λογιστή, έγραφε η ερώτηση. Αν κάποιος είναι τόσο προχώ και θέλει, εμείς το φοβήθηκα λίγο γι' αυτό το... είμαστε σε... Ακόμα το σκεφτόμαστε το πώς θα το προσθέσουμε ώστε να μην τρομάξουμε τον κόσμο αυτό. Τους λογιστές δηλαδή, έτσι. Ναι, εντάξει, θα είναι μη διαχειρίσουμε αυτό το πράγμα, τους λογιστές, έτσι. Και απευθύνεται κυρίως σε το Oxygen, απευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος είναι ιδιώτης δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Προφανώς μπορεί να το χρησιμοποιήσει για δικό του έλεγχο του έσοδα-έξοδα απλά. Και να παίρνει τα στοιχεία από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσα από τη Host Hub. Ουσιαστικά θα έρχονται τα παραστατικά, αλλά δεν θα πηγαίνουν στην ΑΔΕ. Θα είναι απλά εγγραφές το τι εισέπραξα τελικά από το εκείνο. Μια και σε έχουμε εδώ, να σου κάνω μια ερώτηση. Ωραία. Μου την κάνουν και εμένα συχνά και η οποία. Δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο ούτε στο δικό μου μυαλό η απάντηση, οπότε θα ρωτήσω εσένα. Υπάρχει κάποιος απλός κανόνας και ξεκάθαρος που να μην έχει πολλά if then else, που να λέει πότε περνάω τις κρατήσεις στο μητρό και πότε εκδίδω παραστατικό? Και αν υπάρχει και περίπτωση που κάνω και τα δύο, υπάρχει περίπτωση που και μητρό και παραστατικό? Το μητρό και το παραστατικό, ναι, δεν υπάρχει διαχωρισμός, διότι στο μητρό δεν παίρνεις άμα έχεις ειδικό σήμα λειτουργίας. Αυτός είναι ο μόνος αποκλεισμός. Άρα με ειδικό σήμα λειτουργίας δεν έχω μητρό ούτως ή άλλως.
Εντάξει, μπορείς να μπει στο Μητρό με το ειδικό σήμα λειτουργίας και χωρίς άμα. Οκ. Okay. Έτσι. Η βραχυχρόνια μίσθωση ορίζεται ως η μίσθωση που δεν παρέχει άλλες υπηρεσίες. Δυστυχώς, εδώ πέρα, μπαίνουμε στα γκρίζα σημεία. Okay. Δεν υπάρχει κάτι απλό. Είναι ή λίγο ήξεις αφήξεις στους ορισμούς. Εγώ, σαν πρακτική λύση, έτσι ως λογιστής, είμαι στο ότι ας γραφτώ στη βραχυχρόνια μίσθωση, ακόμα και αν εκδίδω παραστατικό, αν είμαι, ας πούμε, ένα νομικό πρόσωπο που το κάνω χωρίς ΦΠΑ και μου το ζητήσει κάποιος, μπορώ να εκδώσω ένα παραστατικό. Μπορεί να είναι εκ περισσού, αλλά δεν δημιουργεί πρόβλημα. Και ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσουμε τέτοια γκρίζα σημεία είναι να είμαστε πρακτικοί και να μπορούμε να δώσουμε τα στοιχεία σε οποιονδήποτε μας ελέγξει. Ωραία. Και μιας και μπαίνουμε στα πιο συγκεκριμένα, να πω μια ερώτηση που είναι για σένα, αγαμένο, μιας και σε έχουμε τώρα εδώ. Ο Νίκος ρωτάει, εγώ θέλω να κάνω μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση προς τον αγαπητό Γαμένονα. Εταιρεία διαχείρισης ακινήτων λαμβάνει τιμολόγια από Booking και Airbnb χωρίς ΦΠΑ. Θα πρέπει να αποδίδεται το ΦΠΑ λόγω του reverse VAT νόμου? Το ίδιο ισχύει και αν έχω και δευτερεύουσα δραστηριότητα εντασσόμενη στο ΦΠΑ, π.χ. συμβουλευτικές υπηρεσίες? Είναι η ερώτηση του Νίκου. Θα τη δει στο τέλος του chat. Λοιπόν, λαμβάνω τιμολόγιο από αυτές τις πλατφόρμες. Και είμαι, μισό λεπτό, δεν μπορώ να τη δω. Είναι τελευταία ερώτηση στο ναι, ναι, ναι. Ωραία. Εταιρεία διαχείρισης ακινήτων λαμβάνει τιμολόγια από Booking και Airbnb χωρίς ΦΠΑ. Θα πρέπει να αποδίδετε το ΦΠΑ λόγω του reverse VAT. Λοιπόν, όταν λαμβάνω τιμολόγιο, το λαμβάνω χωρίς ΦΠΑ ακριβώς για αυτό το λόγο, ως reverse charge. Το θέμα τώρα είναι ότι τι συμβαίνει, να σας πω λίγο την έννοια. Όταν είναι το reverse charge, σημαίνει ότι αντί να πληρώσω εγώ το ΦΠΑ στον εκδότη του τιμολογίου, το χρωστάω στην εφορία. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν μιλάω τώρα για βραχυχρόνια μίσθωση, σας λέω λίγο την έννοια. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο ΦΠΑ αυτός εκπίπτει, άρα έρχεται το κράτος και σου λέει μη μου δώσεις τα λεφτά στην εφορία για να το εκπέσεις μετά. Έχεις την υποχρέωση, έχεις και την έκπτωση του φόρου, άρα μηδενίζεται. Όταν μιλάμε όμως για παροχή, για βραχυχρόνια μίσθωση εκτός ΦΠΑ, τότε ο ΦΠΑ θα πρέπει να πληρωθεί. Γιατί αφορά έσοδο που δεν έχει ΦΠΑ. Άρα, όπως ο ΦΠΑ ενός προμηθευτή σου στην Ελλάδα για την βραχυχρόνια μίσθωση, ο ΦΠΑ θα ήταν κόστος και δεν θα ήταν ένας ΦΠΑ που θα συμψηφισόταν να το πάρεις πίσω, έτσι και τα τιμολόγια της ενδοκινητικής θα πρέπει ο ΦΠΑ να αποδοθεί. Είτε απευθείας, είτε το βάζω στο ΦΠΑ, στη δήλωση του ΦΠΑ, σαν ΦΠΑ που εκτίπτει, αλλά μετά με την προράτα, εδώ είναι τεχνικό θέμα ανάλογα με την κάθε επιχείρηση, δεν μπορώ να το πω εξ αρχής, θα προκύψει εν πάση περιπτώσει ο ΦΠΑ που θα πρέπει να αποδοθεί. Γιατί δεν δικαιούσε να τον εκπέσει. Ή δικαιούσε να εκπέσει ένα μέρος ενδεχομένως. Γιατί μπορεί ένα τιμολόγιο να αφορά ένα κατάλημα στο οποίο προσφέρονται υπηρεσίες και ένα κατάλημα στο οποίο δεν προσφέρονται. Ευχαριστούμε. Απάντησα ή μπέρδεψα περισσότερο? Νομίζω μπορούν να επικοινωνήσουν, φαντάζομαι, μαζί σου οι επισκέπτες σήμερα στο webinar. Τα στοιχεία του Αγαμέμνονα θα διατεθούν σε όσους έχουν έλθει σήμερα για να επικοινωνήσουν μαζί του, άμα θέλουν. Η Χρύσα ρωτάει ότι υπάρχει επιχειρηματική δραστηριότητα βάση εψιλον λάμδα π. Είναι υποχρεωτικό να εκδίδει... Τα ελουπού, ναι. Ελουπού. Ελληνικά λογιστικά πρότυπα, δηλαδή. Ωραία. Είναι υποχρεωτικό να εκδίδει παραστατικό. Υπάρχει κάποια διευκρινιστική νεότερη που γνωρίζετε που απαλλάσσει? Κοιτάξτε, τα ελουπού δίνουν μια πάρα πολύ, πολύ μεγάλη ευρύτητα στο πώς τεκμηριώνεται το έσοδο. Όταν έχω ενίκιο χωρίς παροχή υπηρεσίας, δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης παραστατικού. Όπως δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης παραστατικού στην αστική μίσθωση, που μπορεί επίσης να είναι από νομικό πρόσωπο που έχει δραστηριότητα. Ωραία. Τα δεδομένα της κράτησης είναι και τα δεδομένα, το έσοδο για μας και το έξοδο για τον guest. Ωραία. Να δούμε και τις υπόλοιπες ερωτήσεις.
Ο Νίκος ο Πετρόπουλος λέει πολλά τα γκρίζα σημεία αμέρωνα. Σαν νομικό πρόσωπο μας ζητάει ο επισκέπτης και τιμολόγιο. Το κόβουμε εμείς ή τον παραπέμπουμε σε αυτά που εκδίδουν οι πλατφόρμες? Και αν επιμένει, τι κάνουμε τελικά? Αν επιμένει ο πελάτης... Φαντάζομαι νομικό πρόσωπο είναι ο πελάτης σε αυτό το case. Σωστά, Νίκο? Μάλλον όχι. Μάλλον το νομικό πρόσωπο είναι ο Χώστα, αυτό που εννοεί. Για να δούμε. Γιατί έχω την αίσθηση ότι εγώ σαν απλός ιδιώτης έρχεται μια εταιρεία να μείνει, ένας τέλεχος εταιρείας και θέλει τιμολόγιο μετά για να το περάσει τα έξοδά του. Εγώ όμως δεν μπορώ να το εκδώσω τιμολόγιο για να το περάσει τα έξοδα. Αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε. Αυτό καταλαβαίνω. Ωραία. Σε αυτό το case, Νίκο, μπορώ να το απαντήσω κι εγώ, γιατί πλέον έχει απαντηθεί τόσες πολλές φορές που το έχω μάθει. Αν εσύ είσαι ιδιώτης, δεν έχεις επιχείρηση, άρα δεν μπορείς να εκδώσεις παραστατικά. Ο πελάτης σου είναι στέλεχος εταιρείας που θέλει τιμολόγιο για να το περάσει τα έξοδά του. Παίρνεις ένα μπλοκάκι ενοικίων από το βιβλιοπωλείο με απόδειξη ενοικίου, του γράφεις μια απόδειξη ενοικίου, του το δίνεις και πάει στην ευχή του Θεού. Σωστά, αγαμένο, να. Είναι μια πάρα πολύ καλή απλή λύση. Όπως και την απόδειξη ύπαρξης. Βέβαια, είναι αστείο. Μας λέει ο Νίκος ότι έχει επιχείρηση όμως τώρα ο ίδιος. Κοιτάξτε. Λίγα μας τα λέει. Εδώ αρχίζουμε τα παράλογα. Το πιο παράλογο πράγμα που έχει γίνει στην βραχυχρόνια μίσθωση είναι αυτή. Έχω εγώ ατομική επιχείρηση και ασκώ την βραχυχρόνια μίσθωση μέσω ατομικής επιχείρησης. Την ατομική μου αυτή επιχείρηση δεν την αναγνωρίζει η ΑΔΕ, η εφορία, ως προς τα έσοδα. Αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ οξύμορο. Δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου υπάρχει από τη στιγμή που το ασκώ σαν επιχείρηση με τον ΚΑΔ. Δεν μπορεί να μου πει κανείς κάτι τι είναι αυτό που εξέδωσε. Περνάνε το 5% των εξόδων όμως, έτσι? Πώς? Το 5% του τζίρου περνάει σαν έξοδο αυτόματα, σωστά? Αυτό δεν περνάει σαν έξοδο. Αυτό υπολογίζεται αυτομάτως βάζοντάς το στη δήλωσή μου. Έτσι, ναι. Γιατί απομειώνει το έσοδο, υπάρχει πτώση. Ναι, έτσι κι αλλιώς. Πάει εκ των πραγμάτων. Δηλαδή, εγώ θα βάλω 100 και το σύστημα θα υπολογίσει 95, δεν θα υπολογίσει 100. Όπως κάνει στον ιδιώτη. Ναι. Όπως κάνει στον ιδιώτη. Αυτό το πράγμα, το λέω και εγώ σαν λογιστής, δίνει τεράστιο πρόβλημα όχι μόνο στην βραχυχρόνια μίσθωση την ίδια. Αλλάζει όλη τη φιλοσοφία του κώδικα φορολογίας εισοδήματος, που μέχρι τότε, μέχρι αυτή την απόφαση για την βραχυχρόνια μίσθωση, έδινε απόλυτη προτεραιότητα στην επιχειρηματική ιδιότητα κάποιου. Οπότε η ατομική επιχείρηση βγαίνει εκτός, έχει όλες τις υποχρεώσεις επιχείρησης, δεν έχει κανένα όφελος. Οπότε, άμα τη θέλεις να ασκήσεις βραχυχρόνια μίσθωση επιχειρηματικά, ιδρύεις νομικό πρόσωπο. Αυτή είναι η λύση. Ωραία. Μια εταιρεία, δηλαδή. Σεμπάσιαν Καστρούνης ρωτάει, διαμερίσματα που θα μισθωθούν από εταιρεία διαχείρισης χρειάζονται αριθμό γνωστοποίησης ή αμά ή και τα δύο για να αναρτηθούν σωστά? Για να το ξανακούσω αυτό, διαμερίσματα που θα μισθωθούν από εταιρεία διαχείρισης χρειάζονται business notify, αριθμός γνωστοποίησης ή αμά ή και τα δύο. Το θέμα είναι ποιος ασκεί τη βραχυχρόνια μίσθωση. Αν η εταιρεία διαχείρισης νοικιάζει το διαμέρισμα και το προσφέρει αυτή για βραχυχρόνια μίσθωση, προφανώς και θα πρέπει να πέρει άμα. Το business notify, δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοεί, αν θέλει να το διευκρινίσει. Μήπως ρωτάει για ειδικό σημείο λειτουργίας, δεν ξέρω. Διαμέρισμα δεν μπορεί να πάρει ειδικό σημείο λειτουργίας, έτσι. Το ειδικό σημείο λειτουργίας το παίρνει όλο το ακίνητο. Είναι σημαντικό να το πούμε αυτό έτσι όπως είχε, έτσι όπως μπήκε η νομοθεσία την βραχυχρόνια μίσθωση. Η πιο απλή και πρακτική λύση για τις εταιρείες διαχείρισης είναι να είναι αυτοί οι host να νοικιάζουν το διαμέρισμα από τον ιδιοκτήτη, να κάνουν τη βραχυχρόνια μίσθωση οι ίδιες εξ αρχής και να αποδίδουν το ποσοστό που έχουν συμφωνήσει με τον ιδιοκτήτη από τη βραχυχρόνια μίσθωση ως αστική μίσθωση. Αυτή είναι η πιο πρακτική λύση. Και μας το επιτρέπει αυτό η ΑΔΕ, γιατί στο μισθωτήριο θα ορίσουμε ότι το μισθωτήριο ορίζεται ως ποσοστό. Στα 100 που εισπράττω τη βραχυχρόνια μίσθωση, εγώ αποδίδω το 70% και κρατάω το 30% σε εταιρεία διαχείρισης εγώ. Είναι ξεκάθαρο. Οπότε με αυτόν τον τρόπο ο ιδιοκτήτης δεν μπαίνει καν στη βραχυχρόνια μίσθωση. Ωραία. Αν θέλετε ένα λογιστικό έτσι που το βλέπω, φορολογικό, που το βλέπω πάρα πολύ συχνά και το σύστημα το επιτρέπει, αλλά δεν είναι σωστό.
δεν μπορώ να βάλω δικαιούχο εισοδήματος κάποιον ο οποίος δεν έχει εμπράγματο δικαίωμα στο ακίνητο. Και είναι πολύ σαφής και ρητή η εγκύκλειος εκεί. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Αλέξανδρος έχει ένα ακίνητο και εγώ ως Αγαμέμνονας το διαχειρίζομαι και το διαχειρίζομαι στο όνομα του Αλέξανδρου, δηλαδή ο Αλέξανδρος είναι ο host και στον επιμερισμό που πρέπει να κάνουμε μέχρι 28 Φεβρουαρίου το χωρίζουμε 50-50. Ως τι το χώρισε σε μένα ως 50%. Αν δεν μου το μισθώνει, αν δεν έχω δικαιώματα στο ακίνητο, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Το σύστημα το επιτρέπει, κάνουμε τη δήλωσή μας κανονικά, εμφανίζεται το εισόδημα, αλλά δεν είμαστε νόμιμοι. Εκεί λοιπόν η λύση είναι, αφού εγώ το διαχειρίζομαι, θα τον νοικιάσω από τον Αλέξανδρο με αστική μίσθωση και θα ορίσω ότι από το εισόδημα της βραχυπρόνοιας μίσθωσης αποδίδω το 50% στον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Αλλά ως βραχυχρόνια, το 100% της βραχυχρόνιας το έχω εγώ. Εναλλακτικά, ο ιδιοκτήτης περνάει το δικό του άμα στο Μητρό και ο διαχειριστής το διαχειρίζεται με ποσοστό επί των κρατήσεων, το οποίο το τιμολογεί χώρια στο τιμολογεί. Το τιμολογεί, αλλά εκεί χάνουμε το ΦΠΑ, δηλαδή δεν είναι αποδοτικό από πλευράς ορολόγησης αυτό, έτσι, γιατί θα έχει ένα ΦΠΑ και μια δαπάνη, η οποία δεν θα εκπείται τον ιδιοκτήτη. Και δεν θα έχει και ένα ΦΠΑ μέσα. Χρήστο, κάνε μιούτ γιατί ακούμε τον Γιάννη το Καψάρα. Ήθελα να κάνω απλά μία ερώτηση λίγο εδώ, διευκρινισίες στον Αγαμέμνονα. Στις δηλώσεις των βραχυχρόνιων μισθώσεων, σε αυτή την περίπτωση, οι συνδικαιούχοι του εισοδήματος πώς ορίζονται? Ορίζεται ως 100% διαχειριστής ή μοιράζεται και με τους ιδιοκτήτες με βάση το μισθωτήριο? Όχι. Σε αυτή την περίπτωση, 100% είναι ο διαχειριστής. Γιατί αυτός ασκεί τη βραχυχρόνια. Το ενίκιο που δίνει στον ιδιοκτήτη είναι ενίκιο αστικής μίσθωσης. Θα μπορούσαμε δηλαδή εμείς να είχαμε κάνει μια συμφωνία, δώσ' μου το διαμέρισμά σου για 500 ευρώ το μήνα και ό,τι βγάλω εγώ από τη βραχυχρόνια είναι δικό μου. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι αν πούμε ότι νίκιασέ μου το διαμέρισμα και θα σου δώσω το 50% ή το 70% ή ό,τι συμφωνήσουμε από τη βραχυχρόνια. Ακόμα και αυτό για τον ιδιοκτήτη δεν είναι εισόδημα από βραχυχρόνια. Μπορεί να προκύπτει ως ποσοστό από τη βραχυχρόνια που είναι δική μου ως διαχειριστής. Δεν είναι όμως για τον ίδιο εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση, είναι εισόδημα από αστική μίσθωση. Να πω μόνο κάτι απλά εδώ, ότι η δήλωση των συνδικαιούχων του ιδιοκτήτη ως συνδικαιούχος στις βραχυχρόνιες διευκολύνει περισσότερο τις δηλώσεις του ε2 αργότερα, διότι περνάνε αυτά τα ποσά αυτόματα. Ενώ αλλιώς, επειδή δεν ξέρει το ποσό από πριν η εφορία, δεν μπορεί να το περάσει. Και κοιτάξτε, δεν ξέρω αν αυτό θα αλλάξει κάποια στιγμή για να διευκολύνει τους... Υπάρχει, επειδή αυτό το κάνω κατά κόρον, βέβαια θα πρέπει με κάποιο τρόπο ο ιδιοκτήτης να διασφαλίσει το έσοδό του. Διευκολύνει πάρα πολύ το πώς αναλυτικά δείχνει η πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης της ΑΔΕ που δείχνει την κράτηση-κράτηση. Εγώ προσωπικά αυτό που κάνω για τους πελάτες μου που το κάνουν, το βγάζω σε Excel, βγαίνει πάρα πολύ εύκολα, με το ποντίκι το κάνω copy-paste. Οπότε από εκεί και πέρα εφαρμόζω τη συμφωνία που έχουν για το ποιο είναι το έσοδο του ιδιοκτήτη. Και να πω εδώ, εμείς οι λογιστές και τις φορολογικές δηλώσεις ερχόμαστε απολογιστικά, δηλαδή ερχόμαστε ένα χρόνο μετά. Ο ιδιοκτήτης δεν ξέρει το έσοδό του που το εισπράττει κάθε μήνα. Με κάποιο τρόπο το διασφαλίζει αυτό, έτσι. Το ρωτάω εγώ τώρα πρακτικά, γιατί δεν περιμένει να κάνει τη δήλωση αν πάρει τα λεφτά του. Άρα τα ξέρει. Ναι, αλλά χάνει τον αυτοματισμό που σου δίνουν οι δηλώσεις ούτως ή άλλως. Χάνει τον αυτοματισμό και μάλιστα εδώ μπορεί να είναι μια παγίδα πρακτικότητας, έτσι, ότι δεν είμαστε νόμιμοι σε αυτή την περίπτωση. Και το επιτρέπει το σύστημα και το δείχνει. Μπορεί να μας αρέσει κιόλας γιατί πας να κάνεις τη δήλωση και σου πετάγεται αυτό το μήνυμα, δεν είμαστε σωστοί. Αν με ρωτήσει κανείς ποιες συνέπειες υπάρχουν, θα απαντήσω ειλικρινά, δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω. Και ουσιαστικά δεν κάνουμε και καμιά φορολογική παράβαση, γιατί ο φόρος είναι ίδιος. Θέλουμε όμως, αν θέλουμε να είμαστε σωστοί και διαβάζουμε σωστά τους νόμους, εδώ δεν είναι εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση και δεν πρέπει να μπει ως εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση. Ωραία. Για να δούμε τι άλλες ερωτήσεις έχουμε. Είναι ήδη 7 η ώρα, έχουμε κλείσει μία ώρα, οπότε θα σπάρουμε άλλα 5 λεπτάκια. Να δω ποιες ερωτήσεις δεν έχουν απαντηθεί ακόμα. Για βοηθήστε και εσείς, παιδιά. Χρήστο, από πίσω, Χάρη, άμα δείτε ερώτηση που δεν έχει απαντηθεί, ας την ξαναγράψουμε. Ρωτάει Γεωργία Βαρσάκης. Εγώ είμαι
και με C3. Δεν θέλω να έχω για 10 ακίνητα μισθωτήριο συμβόλαιο. Δεν μπορώ να το δηλώσω ως μεσητική πράξη και ο ιδιοκτήτης να το δηλώσει μόνος του. Φαντάζομαι για τη διαχείριση, ρωτάει. Σωστά, υποθέτω. Εκεί, ωραία, φυσικά και μπορεί να το κάνει. Δηλαδή, συμφωνεί με τον ιδιοκτήτη ότι παρέχει μια μεσητική πράξη, του βρίσκει δηλαδή οι βραχυχρόνιους μισθωτές. Σε αυτή την περίπτωση όμως δεν είναι αποδοτικό φορολογικά, γιατί η μεσήτρια θα πρέπει να κόψει τιμολόγιο στον ιδιοκτήτη. Ο ιδιοκτήτης, αν είναι φυσικό πρόσωπο ιδιώτης ή ατομική επιχείρηση, δεν μπορεί να εκπέσει τη δαπάνη και υπάρχει μέσα και ο ΦΠΑ. Άρα, ποιο είναι το πιο αποδοτικό setup, Αγαμένονα? Το πιο αποδοτικό setup είναι ο διαχειριστής να νοικιάσει τα ακίνητα, βάζει το σημείωμα ότι το μίσθωμα ορίζεται ως ποσοστό, στις σημειώσεις αναγράφει ποια είναι αυτή η συμφωνία που έχει με τον ιδιοκτήτη, το 75%, το 80%, πώς μετράει, γιατί κάτι που έχω δει πολύ συχνά είναι ότι δεν ξεκινάω από το 0, ξεκινάω με 30 ευρώ, το cleaning fee δηλαδή, συνήθως, και από εκεί και πέρα, στο ποσό που απομένει, αποδίδω το ποσοστό. Περιγράφει ό,τι έχει συμφωνηθεί και από εκεί και πέρα είναι το καλύτερο, γιατί. Διότι ο διαχειριστής, ναι μεν γράφει όλο το εισόδημα ως εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση, εκπίπτει όμως κανονικότατα το ενίκιο που δίνει στον ιδιοκτήτη. Και ο ιδιοκτήτης φορολογείται μόνο για το εισόδημά του. Και όχι για όλη τη βραχυχρόνια μίσθωση, χωρίς να εκπίπτει τη δαπάνη, δηλαδή το εισόδημα του διαχειριστή. Σε αυτή την περίπτωση τα χρήματα του guest σε ποιο λογαριασμό μπαίνουνε? Σε αυτή την περίπτωση τα χρήματα του guest μπαίνουν στο λογαριασμό του διαχειριστή. Βέβαια, να σας πω. Αν έχω εγώ κάνει μια συμφωνία με τον ιδιοκτήτη ότι θα τα εισπράττει και θα τα μου το αποδίδει, δεν απαγορεύεται γενικά. Υπάρχει και σχετική εγκύκλειος της ΑΔΕ γι' αυτό, το ότι όταν λέμε ότι χρειάζεται τραπεζικός τρόπος πληρωμής, δεν απαιτείται να είναι στο συναλλασσόμενο. Δηλαδή, αν εγώ ως διαχειριστής χρωστάω λεφτά στον ιδιοκτήτη, γιατί του χρωστάω 3 χρόνια απόδοση, μπορώ να πω ότι πάρ' τα κατευθείαν. Αυτές οι συναλλαγές μπορούν να γίνονται. Το αμάτο εκδίδει ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής σε αυτή την περίπτωση? Του διαχειριστή είναι το αμά. Άρα, αν είχε αμά πριν ο ιδιοκτήτης, θα καταργηθεί αυτό το αμά και θα κάνει καινούργιο αμά ο διαχειριστής. Θα καταργηθεί. Όπως είναι ξεχωριστό αμά, κάθε τι ξεχωριστό που προσφέρουμε σε ενοικίαση. Να το ξαναπώ αυτό, γιατί επανάληψη μήτρη μαθήσεως. Μπορώ να έχω 2 διαμερίσματα κολλητά, με πολλά δωμάτια, μεγάλα. Μπορώ να νοικιάζω το καθένα ξεχωριστά. Μπορώ, αν θέλω, να τα νοικιάζω και τα 2 μαζί ως ένα. Μπορώ να νοικιάζω ξεχωριστά δωμάτια του κάθε διαμερίσματος. Όλα αυτά, όλες αυτές οι δυνατότητες εκμίσθωσης είναι ξεχωριστά άμα. Γιατί υπάρχει αυτή η σιωπή, να φοβηθώ? Σε ακούμε, κρεμόμαστε από τα χείλη σου, αγαπημένο, να μπορείς να συνεχίσεις. Δηλαδή, ό,τι προσφέρω ως ενοικίαση, δηλαδή, μπορεί να προσφέρω 2 δωμάτια ξεχωριστά, να έχει 5 συνολικά και να προσφέρω το καθένα από αυτά χωριστά ή τα 3 μαζί ή ολόκληρο. Ό,τι μπορώ να προσφέρω σαν ενοικίαση είναι ξεχωριστό άμα. Με απλά λόγια, δηλαδή, ό,τι έχει δικό του listing στην πλατφόρμα πρέπει να έχει και δικό του άμα. Πρέπει να έχει και δικό του άμα. Γιατί διαφορετικά, αν νοικιάζω μέρη ενός ακινήτου και μου λέει κάποιος μπορώ να πάρω και τα 2, ναι, εκεί έχω 2 πράξεις. Έτσι, δηλαδή, έχω 2 άμα, αλλά αφού το προσφέρω πακέτο μπορώ να το κάνω 1. Και πιστεύω, χωρίς να έχω κάνει τη δουλειά, ότι αυτό βοηθάει λίγο και στις κρατήσεις, για να καταλάβει κανείς ότι δεν έχει κάνει καμιά διπλοκράτηση. Αλλά μην μπαίνω στο χωράφι. Ρωτάει, Αγαμένονα, για αυτό που πρότεινες ως ιδανικό setup η Φωτεινή. Ναι. Με αυτή την πρόταση του Αγαμένονα, ο διαχειριστής πρέπει να είναι επαγγελματίας, με επαγγελματικό αφημί, ασφάλεια κλπ. Όχι. Αυτό είναι το πάρα πολύ καλό, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά καλά στην νομοθεσία που υπάρχει. Αυτό μπορεί να το κάνει και ιδιώτης, μπορεί να το κάνει και επιχείρηση, κανονικότατα. Χωρίς κανένα πρόβλημα. Ο ιδιώτης εννοείς να λειτουργεί σαν διαχειριστής του ακινήτου? Ο ιδιώτης λειτουργεί ως host.
όπως θα λειτουργούσε αν ήταν με συμβόλαιο μίσθωσης που βασίζεται σε ποσοστό επιτόκιων εσόδων. Με συμβόλαιο μίσθωσης που βασίζεται σε ποσοστό επιτόκιων εσόδων. Κανονικότατα. Δηλαδή θέλω να γίνει συνείδηση το εξής. Το γεγονός ότι το μίσθωμα ορίζεται ως ποσοστό επί των εσόδων δεν αλλάζει την ουσία του μισθώματος. Είναι ακριβώς το ίδιο μίσθωμα σαν να συμφωνούσα ότι υπάρχει fix ποσό το μήνα. Είναι ακριβώς το ίδιο με το να λέμε εγώ νοικιάζω ένα διαμέρισμα για να μένω, είναι η κατοικία μου, αλλά επειδή Ιούνιο με Αύγουστο πάω Γερμανία για παράδειγμα, δεν ξέρω εγώ για ποιο λόγο, μου δίνεις το δικαίωμα αφού θα λείπω να το κάνω για βραχυχρόνια. Ναι, στο δίνω. Προσφέρω λοιπόν το διαμέρισμα που μένω και είναι η κατοικία μου, για τους τρεις μήνες που λείπω, το προσφέρω για βραχυχρόνια μίσθωση. Μου το έχει δώσει το OK ο ιδιοκτήτης και λειτουργώ μια χαρά σαν ιδιώτης. Το ίδιο πράγμα μπορώ να κάνω, ακόμα και αν θέλω να είμαι διαχειριστής στην βραχυχρόνια, νοικιάζω 10 διαμερίσματα και τα προσφέρω στη βραχυχρόνια μίσθωση. Δεν έχει μπει κανένα φρένο εκεί, δεν έχει μπει κανένα... Ξεχνάω τη λέξη τώρα, δεν πειράζει. Εμπόδιο. Όχι εμπόδιο, όριο. Δεν έχει κανένα όριο, ναι. Μάλιστα. Οπότε και στις δύο περιπτώσεις, τα εισοδήματα και του διαχειριστή και του ιδιοκτήτη φορολογούνται ως μισθώματα με την κλίμακα των μισθώσεων. Σωστά. Ναι, ναι. Του μεν διαχειριστή ως βραχυχρόνια μίσθωση, του μεν ιδιοκτήτη ως αστική μίσθωση. Δεν μπλέκει καν με την βραχυχρόνια. Και πάλι, 15-35-45. Η κλίμακα είναι 15-35-45. Ναι. Ωραία. Okay, να πάρουμε μια τελευταία ερώτηση. Για να πάμε μια τελευταία ερώτηση. Η Μαρία θέλει το τηλέφωνό σου. Αγαπημένα, θα στείλουμε ένα email μόλις τελειώσει το webinar σε όλους τους συμμετέχοντες. Πώς μπορούν να έρθουν σε επαφή και με την Oxygen και με σένα και με εμάς με τα στοιχεία. Άμα είσαι OK, θα δώσουμε και το κινητό σου. Ή το σταθερό του γραφείου. Φυσικά, ναι, ναι. Ωραία. Στο Slack να το στείλετε notification. Στο Slack, ναι. Αλέξανδρε, να κάνω άλλη μία τελευταία ερώτηση. Εγώ έχει γίνει και παραπάνω, νομίζω ότι ξεχάσαμε λίγο, αλλά νομίζω έχει σημασία και για εμάς γενικότερα. Νομίζω το είπαμε πριν, απλά να το επαναλάβουμε. Σε περίπτωση, μάλλον το θέσω αλλιώς, αν κάποιος έχει ένα δικό του ιδιωτικό website και μισθώνει μέσω αυτού του website, τότε αυτό δεν θεωρείται πλατφόρμα, εντάξει, κατά την έννοια του νόμου. Και συνεπώς δεν ισχύουν δεν υπάρχει υποχρέωση να δήλωσε στις πρόθυμες μας δηλώσεις. Δηλαδή δεν είναι σαν είσαι στο Airbnb αν έχω ένα δικό μου website. Και γενικά ο ορισμός της πλατφόρμας, υπάρχει κάποιος ορισμός της έννοιας της ψηφιακής πλατφόρμας, ας πούμε, τι συνιστά ψηφιακή πλατφόρμα και τι όχι. Θα τολμήσω να πω ότι το θέμα εδώ είναι ότι αν το δικό μου site λειτουργεί απλά σαν ενημέρωση, ότι μπορεί κάποιος να το δει, οπότε ο τρόπος για να κλείσει την κράτηση είναι να με πάρει τηλέφωνο, για παράδειγμα, ή να μου στείλει ένα mail, δεν είναι πλατφόρμα. Αν όμως μέσω του site μου κάνει την κράτηση κατευθείαν, κατά τη γνώμη μου, και το λέω, είναι πλατφόρμα. Και θα πρέπει να μπει ο άμα πάνω. Αυτό, ξέρεις, αγαπημένο, είναι πολύ βολικό για πολύ κόσμο. Δηλαδή, ένα παράπονο που ακούμε πολύ συχνά από τους πελάτες μας είναι ότι, ρε παιδιά, αφού έχω όλη τη λίστα εδώ με τις κρατήσεις, οι μισές είναι από πλατφόρμα, οι μισές από το site μου, γιατί να μην πατήσω ένα κουμπί να πάνε όλες στο Μητρό να τελειώνω? Και η απάντηση που τους δίνουμε είναι ότι βάσει νόμου, από ό,τι καταλαβαίνουμε, ρωτήστε το λογιστή σας είναι η απάντηση, αλλά αυτό που εμείς βλέπουμε να κυκλοφορεί και να ισχύει, είναι ότι οι κρατήσεις που έρχονται από website δικό σου περνάνε σαν μισθωτήριο και όχι σαν Μητρό. Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Όταν ανοίγω και την πόλη 1187 να βρω τον ορισμό. Να ξέρεις, χαίρομαι πάρα πολύ που διαφωνείς, γιατί βοηθάει πάρα πολύ κόσμο αυτό που μας λες τώρα. Και εμένα, που πρέπει κάθε φορά να ξεχωρίζω ποιες είναι από το site για να τις βάλω σαν μισθωτήριο και όχι σαν Μητρό. Το κρίσιμο θέμα εδώ είναι αν μέσα από το site μπορεί κάποιος να κάνει κράτηση. Ναι, μιλάμε για την περίπτωση που το site δέχεται direct κράτηση και παίρνει και κάρτα. Γι' αυτό το case μιλάμε. Για μένα είναι σαφές ότι γίνεται και ευνηδιάζομαι με αυτό που ακούω. Θα πρέπει να βρω το σημείο, επιφυλάσσομαι, θα μπορούσα να το βρω και να το στείλω για να δώσουμε στους συμμετέχοντες μια απάντηση σε αυτό. Ο Γιάννης δίνει μια ωραία επιλογή, ότι επιλέγεις από το drop-down της ΑΔΕ το άλλη πλατφόρμα. Ναι, πραγματικά, μα φυσικά και υπάρχει άλλη πλατφόρμα, ναι. Δηλαδή, προφανώς και το κάνεις, γιατί δεν καθονομάζονται όλες τις πλατφόρμες.
Εγώ έχοντας, δηλαδή με αυτό το πράγμα δεν είχα προβληματιστεί ποτέ. Είναι ό,τι θυμάμαι να έχω διαβάσει τότε που βγήκε η εγκύκλειος το 2017 και ήταν για μένα πάρα πολύ σαφές ότι αυτό είναι το θέμα. Πώς σε προσεγγίζει κάποιος. Από τη στιγμή που σε προσεγγίζει ηλεκτρονικά, άρα δεν τον ξέρεις, δεν του μίλησες, έχει γίνει κράτηση μέσω web κατευθείαν, είναι πλατφόρμα. Το ότι είναι δική μου η πλατφόρμα και την ξέρουν μόνο 10 άτομα δεν λέει κάτι. Η κράτηση έγινε έτσι. Αυτό υπάρχει κάποιος τρόπος, τώρα θα βάλεις σίγουρα τα γέλη πίσω, να το επιβεβαιώσουμε και πιο επίσημα. Είμαι πολύ βέβαιος, θα πάρω το ρίσκο να το πω, αλλά θέλω, κάνω τώρα, διαβάζω έτσι λίγο διαγώνια την 1187, να το βρω το σημείο. Πιστεύω ότι περιγράφεται πολύ καλά εκεί που λέει ότι όταν δεν χρησιμοποιείται πλατφόρμα, χρησιμοποιούμε απλά το μισθωτήριο. Θα το βρω. Και ωραία, θα σας το απαντήσω στοιχειοθετημένα αυτό, γιατί έτσι με ιντριγκάρατε με αυτό που μου είπατε. Και τουλάχιστον δεν... όταν μπορώ να νιώσω λύσεις, να δώσω λύσεις, νιώθω πολύ όμορφα. Πάντως, αν δινόταν αυτή η δυνατότητα, θα είχαμε πάρα πολλά άλλα προβλήματα. Ας πούμε, ότι θα γινόταν κάποιος ιδιοκτήτης, είναι μέτοχος της Airbnb, θεωρεί το Airbnb δική του πλατφόρμα ή όχι, και θα αρχίσουμε, ξέρεις, όλη την τεράστια συζήτηση. Ή αν έχω φτιάξει εγώ ένα site το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο και εκτός από δικιά μου ακίνητα, έχει και ακίνητα άλλων, αν θεωρούμε πλατφόρμα ή όχι. Νομίζω πως η απάντηση που έδωσε είναι πιο σαφής και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Δεν νομίζω ότι είναι. Ναι, έτσι είναι. Εγώ πραγματικά μου κάνει εντύπωση που τέθηκε αυτό το πράγμα ως θέμα. Γιατί για μένα ήταν τα πολύ ξεκάθαρα. Χριστό, στη διασύνδεση που έχουμε με το Μητρό, εάν επιλέξω να στείλω τρεις κρατήσεις από το site μου, θα επιλέξει το άλλη πλατφόρμα στην ΑΔΕ ή όχι? Πρέπει να το κοιτάξω αυτό για να είμαι ειλικρινής. Νομίζω το κάνει ήδη. Να συγχωρηθούμε ότι το κάνει, γιατί τώρα με αυτό που μας είπε ο Γαμένωνας, για πολλούς από τους πελάτες μας που τα περνάγανε σαν μισθωτήριο, μπορεί να τους βολεύει απλά να τσεκάρουν και αυτές και να φεύγουν και αυτές. Να πω και ένα προβληματισμό εδώ. Από τη στιγμή που πούμε ότι είναι πλατφόρμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπαίνει ο άμα. Και εν πάση περιπτώσει, ας βάλουμε τον άμα και να μην χρειάζεται. Γιατί το πρόστιμο του να μην το βάζεις είναι πάρα πολύ μεγάλο, έτσι. Και να σκεφτούμε την ουσία του θέμα. Γιατί το κάνει όλο αυτό, ακριβώς για να πιάσει αυτό το πράγμα. Αν λοιπόν εγώ έχω δώσει δυνατότητα σε οποιονδήποτε στον κόσμο, γιατί αυτό είναι το site, να μπει να το δει και να κρατήσει και δεν έχω το άμα αναρτημένο και δεν το βάλω στην πλατφόρμα βραχυχρόνιας, το σήμα που έχω δώσει στην εφορία είναι ότι κάνω φοροδιαφυγή. Φαντάζομαι ότι αυτό που ενδιαφέρει πιο πολύ την εφορία είναι απλά να δηλώσεις το εισόδημα. Τώρα το δήλωσες σαν Μητρό ή το δήλωσες σαν εισιτήριο. Εκεί, ναι, αλλά θα κληθείς να δώσεις εξηγήσεις γιατί δεν το έχεις βάλει στην πλατφόρμα. Δηλαδή, σε αυτό το σημείο, το να το βάλεις στην πλατφόρμα είναι το πιο ασφαλές. Έτσι, ναι. Γιατί κουμπώνει. Ωραία. Είμαστε στη μία ώρα και ένα τέταρτο. Θέλω να δώσω το λόγο σε Βαγγέλη να ανακοινώσει κάτι πολύ ενδιαφέρον για τους επισκέπτες μας σήμερα. Ναι, λοιπόν, πέρα από τους 3 μήνες δωρεάν που παίρνει οποιοδήποτε γράφεται στην πλατφόρμα μας μέσα από το Host Hub, εάν κάποιος που είναι εδώ στο σεμινάριο ή μας αναφέρει ότι είναι από το συγκεκριμένο σεμινάριο, αποφασίσει να πάρει μια οποιαδήποτε 12-μήνη συνδρομή σε εμάς, θα του κάνουμε δώρο ακόμα 12 μήνες, οπότε να καλύψουμε σίγουρα 2 full σεζόν στα πάντα. Και πολύ ωραία την προσφορά. Δοκιμάστε δωρεάν. Βαγγέλη, σούπερ προσφορά. Ευχαριστούμε. Μας πάτησες κάτω. Εμείς τέτοια προσφορά δεν έχουμε κάνει. Το αφεντικό τρελάθηκε. Ευχαριστούμε, Βαγγέλη. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, νομίζω ότι είπαμε πολλά. Ωραία και ενδιαφέροντα. Το webinar αυτό έχει μαγνητοσκοπηθεί. Θα ανέβει στο YouTube της Host Hub για όποιον θέλει να το παρακολουθήσει μετά με την ισχύα του. Για όσους γραφτήκατε, αλλά δεν καταφέρατε να έρθετε σήμερα, θα σας στείλουν τα κορίτσια των marketing ένα email που θα έχει όλες τις οδηγίες και θα έχει και στοιχεία επικοινωνίας με τους ομιλητές και τους ηγητές σήμερα. Ευχαριστώ πολύ τον Βαγγέλη που μας έδωσε όλη αυτή την πολύ χρήσιμη πληροφορία για την Oxygen. Ευχαριστώ τον Αγαμέμνονα που μας άνοιξε τα μάτια. Να σηκώσω το χέρι μου λίγο να πω κάτι τελευταίο. Ναι, δεν το βρήκα στην εγκύκλιο, αλλά το βρήκα στις οδηγίες ΑΔΕ που λέει. Προσέξτε, είναι πολύ απλό. Λέει, ειδικά για την περίπτωση της βραχυχρόνιας μίσθωσης, ψηφιακές πλατφόρμες εισαγωγικά νοούνται όσες παρέχουν εξειδικευμένα εργαλεία για τη σύναψη της μίσθωσης ηλεκτρονικά και δεν περιορίζονται στην προβολή του ακινήτου. Ό,τι έχει online booking, δηλαδή. Ναι, ό,τι έχει online booking, γίνεται πλατφόρμα. Τελειώσαμε. Okay.
Μια χαρά. Σούπερ. Ευχαριστούμε, αγαπημένα. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν πολύ χρήσιμο αυτά που μας είπες. Ευχαριστώ και τα κορίτσια στο background που συντονίζανε εδώ όλη την υπόθεση. Ευχαριστώ τον Χρήστο που συμμετείχε. Και ευχαριστώ πάνω απ' όλα όλους εσάς που αφιερώσατε μία ώρα και 20 λεπτά για να είστε εδώ σήμερα μαζί μας και να κάνουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. By the way, ό,τι άλλες ερωτήσεις έχετε και πιθανώς δεν έχουν απαντηθεί ακόμα, μπορείτε να τις απευθύνετε κατευθείαν είτε στο Βαγγέλη, είτε στον Αγαμέμνονα, είτε σε εμάς, στα στοιχεία που θα σας έρθουν με email αύριο το πρωί. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ σε όλους. Και καλές κρατήσεις να ευχηθούμε για φέτος. Καλή σεζόν. Μια πολύ δυνατή σεζόν. Γεια σας.